Μεσημέρι από την καρδιά της Αθήνας. Είμαι η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου και σας καλωσορίζω στο Delphi Economic Forum ως υπεύθυνη επικοινωνίας του ICC Women Hellas. Ελάτε λοιπόν να παρακολουθήσετε μαζί μου μία συζήτηση με 6 συναρπαστικές γυναίκες, να παρακολουθήσετε μία συζήτηση με επίκεντρο Female Leadership for a Sustainable Growth in Greece. Μαρίνα Γιαβρόγλου, Ευγενία Μανολίδου, Μιμή Ντενίση, Άτζελα Γκερέκου, Μαρίνα Εφραίμογλου και Εύα Καϊλή. Πολύ ωραία, σας βλέπουμε όλες τώρα. Είμαστε όλες μαζί, θεωρητικά, έτσι δεν είναι? Ο τίτλος, ο μεγάλος μας τίτλος για αυτή τη συζήτηση είναι «Η γυναικεία ηγεσία στην Ελλάδα διαχρονικά, από την αρχαία Ελλάδα έως την Επανάσταση του 1821». Και από το νεότερο κράτος μας μέχρι την ψηφιακή post-COVID εποχή. Με στόχο την ανάπτυξη. Το Delphi Economic Forum που σήμερα μας φιλοξενεί και το ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαζί με το ICC Women Hellas έχουν ένα κοινό. Μέσα στην πανδημία γιγαντωθήκαμε ψηφιακά. Το πολυσυνέδριο στο οποίο συμμετέχουμε και το παρακολουθούμε από προχθές, πήρε το χρησμό από την Πυθία, πήρε το χρησμό από τους Δελφούς και μετατράπηκε σε ένα επίτευγμα τεχνολογίας. Ένα θαύμα ψηφιακής επιτάχυνσης. Το ICC Women Hellas, μέσα στην πανδημία, δικτυώθηκε παγκοσμίως, ώστε σήμερα με υπερηφάνεια να μιλάμε για ένα σύνδεσμο Ελληνίδων επαγγελματιών από τις 5 Ηπείρους. Δηλαδή, από την Ουάσιγκτον ως τον Καναδά και από το Παρίσι ως το Ντουμπάι θα βρείτε αξιόλογες γυναίκες, αξιόλογα μέλη μας. To be continued, λοιπόν, we'll keep you posted and we'll keep you updated. Να δώσω αμέσως το λόγο στην πρόεδρό μας, στην πρόεδρο του ICC Women Hellas, την κυρία Μαρίνα Οφλούδη Γιαβρόγλου. Είναι πρόεδρος της Soya Mills International και θα μας μιλήσει για το πώς η ελληνική βιομηχανία θα συνδράμει στην επόμενη μέρα της Ελλάδας. Κυρία Γιαβρόγλου. Ευχαριστώ, Ειρήνη. Ξεκινάμε με εσάς. Χίλια ευχαριστώ. Ζούμε σε μια προκλητικά ταραγμένη εποχή. Ο κορονοϊός έχει κλονίσει την Ευρώπη και τον κόσμο εκ θεμελίων. Δοκίμασε και δοκιμάζει τα συστήματα υγείας και πρόνοιας, τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, καθώς και τον τρόπο ζωής και συνεργασίας μεταξύ μας. Η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μία πρόκληση για τη δημόσια υγεία που γρήγορα έγινε η πιο δραματική οικονομική κρίση στην ιστορία της. Και ήδη βλέπουμε ανεξίτηλα τα σημάδια που θα αφήσει ο ιός στις σχέσεις μεταξύ μας. Ωστόσο, οι δυσκολίες συχνά γεννούν ευκαιρίες. Τώρα είναι ο καιρός να σταθούμε και πάλι στα πόδια μας και να προχωρήσουμε μαζί στην αποκατάσταση των ζημιών από την κρίση και στην προετοιμασία ενός καλύτερου μέλλοντος για την επόμενη γενιά. Στη διαδρομή των 70 χρόνων λειτουργίας της οικογενειακής μας επιχείρησης είδα πολλούς κύκλους, ιστορικούς, διοικητικούς, εταιρικούς, νομοθετικούς, να επαναλαμβάνονται. Όμως η εποχή που βιώνουμε τώρα ζητάει τη ριζική αλλαγή και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ζητάει τον επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών εργαλείων, του τρόπου λειτουργίας, αλλά πάνω απ' όλα του τρόπου της σκέψης μας. Μας σωθούν σε αυτή τη ριζική αλλαγή δύο μεγάλες δυνάμεις, η φύση και η οικονομία. Η φύση μέσα από τα όλο και συχνότερα σήματα που μας στέλνει, τις φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, ξηρασία, πυρκαγιές, και η οικονομία μέσα από τη ριζική ανακατάταξη και τα τεράστια σκαμπανεβάσματά της. Η μίξη των δύο αυτών δυνάμεων μας αναγκάζει πλέον να κάνουμε άμεσα φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις. Πώς συνδράμει άραγε η ελληνική βιομηχανία σε αυτή την χρονική συγκυρία?
Είναι τελικά πολύ απλό. Μεταφράζει και προσαρμόζει το ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε στα δικά μας, τα ελληνικά δεδομένα. Το σύγχρονο εργαλείο που βοηθάει τη βιομηχανία να ενσωματώσει στη λειτουργία της όλες αυτές τις ραγδαίες αλλαγές είναι το εργαλείο που λέγεται «Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης». Ενδεικτικά αναφέρω ότι στον κλάδο των τροφίμων ο βασικός στόχος βιώσιμης ανάπτυξης, ο στόχος με τον αριθμό 12, προσφέρει τα εργαλεία που χρειάζονται για την αναβάθμιση του μοντέλου παραγωγής σε μεγαλύτερες και καλύτερες αποδόσεις της γης, στην πρόληψη της πατάλης του νερού και εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, όπως και τη κρίση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περιβαλλοντολογικά βιώσιμες επενδύσεις είναι ο ορισμός που περικλεί τη στροφή που πρέπει να κάνει η ελληνική βιομηχανία ώστε να μείνει ανταγωνιστική και στον τομέα μας μεταφράζεται σε επιχειρήν με νέους κανόνες και καινούργια εργαλεία. Τι χρειάζεται? Στροφή στη σκέψη μας και κατανόηση των εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί. Πιστεύουμε ακράδαντα πως το κατάλληλο περιβάλλον και με στοχευμένες πολιτικές, η ελληνική βιομηχανία μπορεί να πετύχει ακόμα περισσότερα και για την επασχόληση, συμβάλλοντας έτσι στην άμβληση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης. Πάντως, θα πρέπει ανάλογα βήματα να γίνονται και από το ελληνικό κράτος, στο οποίο επιχειρούν οι βιομηχανίες της χώρας. Πιστεύω δε ότι η συγκυρία που διανύουμε, το βασικό στοιχείο που θα πρέπει να κάνει η χώρα μας είναι να δει τον εαυτό της όχι στο ρόλο του δέδαλου που κατασκευάζει συνεχώς το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας, αλλά ως Αριάδνη που με το μύτο της δίνει τη λύση στον ήρωα Θησέα να ξεπεράσει τις δεδαλώδεις δυσκολίες. Τίποτα όμως δεν γίνεται χωρίς εργασία, η οποία είναι ο κύριος και πρωταρχικός παράγοντας της ζωής, όχι μόνο γιατί δημιουργεί, αλλά και γιατί δίνει περιεχόμενο στη ζωή. Και η εργασία, για να είναι αποδοτική και να συνδράμει στις εξελίξεις της εποχής, χρειάζεται και αυτή δύο εργαλεία, εκπαίδευση και συνεργασία. Και τα δύο αυτά, απαραίτητα συστατικά για τη δική μας εξέλιξη, αλλά και για την εξέλιξη του κράτους, θα προωθούμε μέσα από το ICC Women Hellas, το φορέα που έχω την τιμή να ηγούμε και που σήμερα απλώνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, συνδέοντας γυναίκες επιχειρηματίες, οραματίστριες και Ελληνίδες που απέδειξαν με το παράδειγμά τους και τη δουλειά τους ότι όλα τελικά μπορούν να επιτευχθούν. Μέσα από τα κλάστερς που έχουμε δημιουργήσει για διάφορους τομείς του επιχειρήν, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε συνθήκες γνώσης και συνεργασίας, πιστεύοντας βαθιά ότι μόνο με την ομαδική δουλειά μπορούμε εμείς και η χώρα μας να πάει μπροστά. Ενδεικτικά αναφέρω το κλάστερ της ναυτιλίας, ο τομέας που στήριξε την Ελλάδα στους αγώνες της για την ελευθερία πριν από 200 χρόνια μέχρι σήμερα, προωθεί τη στροφή που θα πρέπει να γίνει προς τη γαλάζια ανάπτυξη, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ανάδειξη των ελληνικών θαλασσών ως περιοχών που ανέδειξαν την Ελλάδα, έδωσαν δουλειά και τροφή στους πολίτες και αστήρευτη ομορφιά στο περιβάλλον. Και βέβαια το κλάστερ της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από το οποίο προωθούμε την αλλαγή σκέψης αλλά και τη μέτρηση των επιδόσεων της ελληνικής βιομηχανίας στους τομείς του περιβάλλοντος. Στη διαδρομή της οικογενειακής μας επιχείρησης, η οποία καλύπτει τη μισή περίπου περίοδο ύπαρξης του ελληνικού κράτους, διαπίστωσα ότι από όλες τις αξίες που ακολουθούμε, μία είναι ο ισχυρότερος φάρος μας, η τιμή και ο σεβασμός της αξιοπρέπειας της εργασίας και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν. Και η αξία αυτή είναι που οδήγησε τις περισσότερες από τις επαγγελματικές μας αποφάσεις. Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας ότι στην οπτική του σήμερα οι κανόνες διοίκησης έχουν αλλάξει, θα προόπτυνα την αξία της τιμής και του σεβασμού προς τους ανθρώπους και της προσφοράς βέβαια στην κοινωνία να την ακολουθήσουν όλες οι επιχειρήσεις, γνωρίζοντας εκ πείρας και βέβαια εκ του αποτελέσματος ότι θα βγουν κερδισμένοι. Κλείνοντας, θεωρώ ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους τρόπους με τους οποίους εργαζόμαστε μέχρι σήμερα και να βρούμε νέους για να στηρίξουμε τις καινούργιες προκλήσεις που έρχονται.
Κομβικό σημείο αυτής της διαδικασίας είναι το να κατανοήσουμε ποια εργαλεία έχουμε σήμερα ψηφιακά και τεχνολογικά, ώστε να στηρίξουμε τις αλλαγές που έρχονται για να γίνει η Ελλάδα μας μια χώρα βιώσιμη κοινωνικά και οικονομικά. 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, της χώρας που αγαπάμε, στηρίζουμε και υπηρετούμε, ο καθένας από το δικό του μεθερίζει, μας δίδαξαν ότι τίποτα δεν επιτυγχάνεται χωρίς αγώνες, αλλά και τίποτα δεν προχωρά χωρίς συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μέσα λοιπόν από τα στιβαρά χέρια μιας Ελληνίδας βιομηχάνου κρατάμε το στόχο 12, κρατάμε τα οράματα και το σθένος της βιομηχανίας μας και με άλμα από το μέλλον θα πάμε στο παρελθόν, θα πάμε στις ρίζες μας, στους προγόνους μας, τιμώντας με μια ιστορική διαδρομή, αναδρομή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ως ευπαρέστητε, λοιπόν, της Δελφής, δίνω το λόγο... Μύριας χάριτας, ομολογώ. Μιλάμε και αρχαία ελληνικά. Δίνω το λόγο στην Ευγενία Μανολίδου, είναι υπεύθυνη σπουδών στην ελληνική αγωγή, η οποία θα μας μιλήσει για τις Ελληνίδες από την αρχαία Ελλάδα έως τον 14ο αιώνα. Και ξέρετε, ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά την ομιλία μου, αλλά θα πάρω τη σκητάλη από αυτό που είπατε στην εισαγωγή. Μιλήσατε για τους Δελφούς και την πυθία. Και ενστικτοδός με κοιτάξατε λίγο. Ναι, έτσι. Αν την έχετε βάλει μεταξύ των γυναικών. Δεν έχω βάλει ακριβώς την πυθία, η οποία υπήρξε μια ηγετική προσωπικότητα στην αρχαία Ελλάδα. Όλοι προσέτρεχαν στους Δελφούς τότε να πάρουν το χρησμό της πυθίας. Ήταν κράτος εν κράτη, θα λέγαμε ακριβώς σήμερα. Αλλά και στη Μινωική Κρήτη, όπου ξέρουμε γιατί ο αρχαιολόγος Evans που αποκάλυψε τον μινωικό πολιτισμό είχε πει ότι πολύ πιθανόν στην Μινωική Κρήτη το πρώτο πρόσωπο στην ιεραρχία, στη θρησκευτική ιεραρχία, ήταν γυναίκα, γυναικεία θεότητα. Δηλαδή, όπως σήμερα λέμε ο Θεός, τότε έλεγαν η Θεός. Η Θεός, η Θεά, λοιπόν. Από ποιες θα ξεκινήσετε, κυρία Μανολίδου? Θα ξεκινήσω, θα πάρω λίγο αφορμή από αυτά που είπε η κυρία Γιαβρόγλου, να σας πω πολύ ότι ωραία έχουμε διαβάσει, γνωρίζουμε σήμερα, ότι η βιομηχανία ήδη από τα προϊστορικά χρόνια ήταν εφεύρεση της γυναίκας, σας πληροφορώ, γιατί και η σκαπάνη και το ραβδί του σκαλίσματος, αλλά και ο αργαλιός που στήριξε τότε την υφαντουργία, ήταν εφευρέσεις γυναικείες. Startups. Έτσι είναι οι τότε, οι προϊστορικές startups. Και όχι μόνο. Γι' αυτό και ο Πολύβιος στην ιστορία του μας λέει πως πάντα τα ένδοξα από των γυναικών, ούκ απ' των ανδρών έστι. Έτσι λοιπόν μπορεί σε όλη την Ελλάδα από τα κλασικά χρόνια και μετά η γυναίκα να έμενε στο σπίτι, γιατί είχαμε μια πατριαρχική κοινωνία. Παρόλα αυτά υπήρχαν πολύ αξιόλογες γυναίκες, οι οποίες αποτελούν την εξαίρεση, για αυτές θα μιλήσω σήμερα. Να ξεκινήσω λίγο από τα μέρη σας, από την αρχαία Σπάρτη, κυρία Γιαβρόγλου, όπου οι γυναίκες όχι μόνο δεν ασχολούνται με το νοικοκυριό, με το σπίτι, με την οικογένεια, αλλά γυμνάζονταν μαζί με τους άνδρες, ήταν και εκείνες έτοιμο πόλεμες, γιατί οι Σπαρτιάτες όταν δεν πολεμούσαν προετοιμάζονταν για μάχη, το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά ήταν και πολύ ενεργές τα πράγματα, κυκλοφορούσαν ελεύθερες, είχαν τις οικονομικές συναναστροφές, κάτι το οποίο ήταν απαγορευμένο για την υπόλοιπη Ελλάδα. Όπως επίσης το ίδιο γινόταν και στη Μινωική Κρήτη, στην αρχαία Κρήτη, όπου οι γυναίκες έπαιρναν μέρος σε αρχαία αγωνίσματα, κυνηγούσαν. Περιποιούσαν πάρα πολύ τον εαυτό τους, ήταν πάρα πολύ όμορφες και βεβαίως, επαναλαμβάνω, δεν αποτελούσαν τον κανόνα στην αρχαία Ελλάδα, γιατί συνήθως οι γυναίκες έμεναν στο σπίτι και φρόντιζαν τα παιδιά. Υπήρχαν όμως και Ελληνίδες, οι οποίες ήταν αυτό που σήμερα χαρακτηρίζουμε ηγέτες, γυναίκες ηγέτες, που μπορεί να μην ήταν επικεφαλής επιχειρήσεων, γιατί τότε δεν υπήρχαν επιχειρήσεις με τη μορφή που ξέρουμε σήμερα, ήταν όμως πάρα πολύ σημαντικές. Η Σαπφό, για παράδειγμα, η ποιήτρια, έλεγαν στην αρχαία Ελλάδα η ποιήτρια και ξέρανε όλοι ότι εννοούσαν τη Σαπφό. Όπως όταν έλεγαν για τον Όμηρο, το χαρακτήριζαν ως ο ποιητής. Η Σαπφό, βεβαίως γνωστή στα πέρατα του κόσμου και στον αρχαίο χρόνο, αλλά και σήμερα, τα ποίηματά της, τα ελάχιστα σπαράγματα που μας έχουν απομείνει, διδάσκονται στις μεγαλύτερες ακαδημίες του κόσμου. Η Ασπασία από τη Μίλητο, η Ασπασία του Περικλή, εξαιρετικά μορφωμένη,
συμμετείχε στην πολιτική ζωή τότε των Αθηνών, πολλές φορές επηρέαζε, λένε, και τον Περικλή στις αποφάσεις του και είχε φανατικούς εχθρούς, αλλά και πάρα πολλούς φανατικούς υποστηρικτές. Λένε μάλιστα ότι ο καλοπισμός των Αθηνών και του Πειραιός εκείνα τα χρόνια, τον 5ο π.Χ. αιώνα, οφείλεται εν πολλής σε εκείνη, καθώς και η χειραφέτηση της γυναίκας. Είχε μάθει στις γυναίκες να συμπεριφέρονται τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν τότε συνήθως, έτσι είχαν συνηθίσει στην εποχή εκείνη. Και γι' αυτό υπάρχουν και κάποιοι ιστορικοί που ίσως καθ' υπερβολήν χαρακτηρίζουν τον 5ο αιώνα ως τον αιώνα της Ασπασίας. Η Αρτεμισία, βασίλισσα της Αλικαρνασσού, ήταν ναύαρχος. Ήταν πολύ γνωστή για το ρόλο της στην ναυμαχία της Σαλαμίνος, 480 π.Χ. Της είχε ιδιαίτερη αδυναμία ο Ξέρξης, είχε καταφέρει δηλαδή να κερδίσει τη συμπάθεια του Ξέρξη. Θα λέγαμε ότι ήταν μια αρχαία μπουμπουλίνα, η οποία είχε πάρα πολύ δυναμισμό, ήταν πολύ γενναία, ήταν πάρα πολύ έξυπνη και χάρη στην εξυπνάδα και τη γενναιότητα που επέδειξε στην ναυμαχία της Σαλαμίνος, ο Ξέρξης αναφώνησε το περίφημο «Ημέν άνδρες, γεγόνας ημί γυναίκες, εδέ γυναίκες, άνδρες». Η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βασίλισσα της Μακεδονίας, η οποία δεν επεδίωκε μόνο την ισότητα, αλλά και την υπεροχή. Διέδιδε σε όλους ότι ο Αλέξανδρος ήταν υιός του Άμμονος Διός. Δεν ξέρω, Φίλιππος, τι έκανε σε αυτή την περίπτωση. Και ήταν τόσο πολύ ενεργή στην πολιτική ζωή τότε της Μακεδονίας, ειδικά όταν έλειπε ο Φίλιππος, που ο Αλέξανδρος της είχε απαγορεύσει να ασχολείται με την πολιτική. Η Κλεοπάτρα, η βασίλισσα της Αιγύπτου, η οποία ήταν Ελληνίδα, ήταν μακεδονικής καταγωγής, δεν ήταν Αιγυπτία, όπως πολλοί νομίζουν, δαιμονία μονάρχης, πανέξυπνη, έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και επηρέασε καθοριστικά την πολιτική ζωή της Ρώμης και είχε εξαιρετικές ικανότητες τόσο στην πολιτική όσο και στις μηχανογραφίες. Πάμε τώρα έτσι λίγο γρήγορα να μεταφερθούμε στο Βυζάντιο και εκεί η κατάσταση λίγο πολύ ήταν η ίδια, πατριαρχική κοινωνία κατά βάση, πολύ θρησκευτική, η γυναίκα στο σπίτι με τα παιδιά. Υπήρχε όμως η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η κυρία Ντενίση γνωρίζει πάρα πολύ καλά για την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, την έχει ενσαρκώσει εξαιρετικά, το θυμόμαστε όλοι το έργο, ευφυής. Με ισχυρή θέληση, με μεγάλες ικανότητες, θεωρείται μία πρώιμη φεμινίστρια. Βοήθησε πάρα πολύ τις γυναίκες τότε στην εποχή εκείνη. Τις διευκόλυνε πολύ σε πολλά ζητήματα τότε στο κράτος. Τους έδωσε πολλά δικαιώματα, τα οποία δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή. Έκανε την θανατική, ενεργοποίησε τη θανατική ποινή για τους βιαστές. Και όλα αυτά έγιναν τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Η Άννα η Κομνηνή, πριγκίπισσα, συγγνώμη, η Άννα Κομνηνή, γυναίκα ιστορικός, η πρώτη γυναίκα ιστορικός, έγραψε την περίφημη Αλεξιάδα, διψούσε για δόξα και για εξουσία, ο Καβάβης την αναφέρει ως φύλαρχη, φιλούσε την αρχή, δηλαδή αγαπούσε πάρα πολύ την εξουσία, και γενικώς ο χαρακτήρας της μας σκιαγραφεί μια πολύ δυναμική, μορφωμένη και φιλόδοξη γυναίκα και εκείνη βοήθησε πάρα πολύ τις γυναίκες στην εποχή της. Τέλος, η αυτοκράτηρα Θεοφανό, η οποία σκανδάλιζε τους ντόπιους αριστοκράτες επειδή φορούσε μεταξωτά και έκανε μπάνιο. Κάτι το οποίο αναμφισβήτητα θα την έστελνε στην κόλαση, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Η σύζυγος δύο αυτοκρατόρων, μητέρα του βασιλείου του Βουλγαροκτώνου, αδίστακτη πολιτικός, αναμφισβήτητα μια πάρα πολύ δυναμική και αμφιλεγόμενη γυναίκα. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω έστω και ονομαστικά την Καλλιπάτηρα, την γυναίκα που είχε πατέρα, σύζυγο και υιό Ολυμπιονίκες και μπήκε αντιμετωπίζοντας την ποινή του θανάτου, αψηφώντας την ποινή του θανάτου, για να παρακολουθήσει το γιο της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την Υπατία, τη μαθηματικό και αστρονόμο και πρόεδρο της Νεοπλατωνικής Ακαδημίας, την Αγνοδίκη, την πρώτη γυναίκα γιατρό-γυναικολόγο που ντυνόταν ως άνδρας και πήγαινε και ξεγεννούσε γυναίκες, αψηφώντας και εκείνη την ποινή του θανάτου, και την Τελέσσυλα την Αργία, την μουσικό, η οποία όπλησε δούλους, άνδρες, γέρους που είχαν απομείνει παιδιά στο Άργος, ηγήθηκε αυτού του ερασιτεχνικού στρατού
και απομάκρυνε τους Σπαρτιάτες, σώζοντας έτσι το Άργος τον 5ο π.Χ. αιώνα. Ο Αριστοφάνης λέει πως ουδέν έστι θηρίων γυναικός αμαχότερον. Δεν υπάρχει κανένα θηρίο άλλο να αντιμετωπίσεις πιο δύσκολο από τις γυναίκες. Και κρίνοντας από όλες αυτές τις κυρίες, πιστεύω ότι είχε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μανολίδου. Και από την Ολυμπιάδα, τη Θεοδώρα, τη Θεοφανό, θα πάμε στη Μιμή Ντενίση, που όπως είπαμε έχει ενσαρκώσει την αυτοκράτηρα, την Ελληνίδα ηθοποιό μας και συγγραφέα, με το δικό της στίγμα και στο επιχειρήν του ελληνικού πολιτισμού. Η Μιμή Ντενίση είναι επίτιμο μέλος του ICC Women Ελλάς και θα μας μιλήσει για τη γυναικεία ηγεσία από την Επανάσταση του 1821 μέχρι το νεότερο χρόνια και την συμβολή τους στη δημιουργία του νέου κράτους. Κυρία Ντενίση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε όλες μαζί. Η κυρία Πρόεδρος, η αγαπημένη μας, έβαλε τα θέματα όπως πρέπει σε μία σειρά και μίλησε για τη βιομηχανία και πιστεύω ότι η δικιά της οικογένεια έχει προσφέρει πάρα πολλά, γιατί όπως είπε και η ίδια, διέσχισε χρονικά ένα μεγάλο κομμάτι του σύγχρονου κράτους και η Ευγενία, της οποίας θα κλέψω μερικά πράγματα στην εισαγωγή μου, σωστά μίλησε πριν από μένα και μας έδωσε όλο το πλαίσιο της αρχαιότητας και της γυναίκες. Η Ευγενία νομίζω ότι έχει γίνει ζει ανάμεσα σε εκείνη την εποχή και τη σημερινή, γιατί βλέπω ότι έχει τέτοιο πάθος με αυτό που κάνει και είναι πολύ σπουδαίο, γιατί τα αρχαία ελληνικά που εξακολουθούν να υπάρχουν ανά τον κόσμο και να θαυμάζονται, κοντεύουν να εκλείψουν από μας. Και είναι πολύ σημαντικό να γυρνάμε σε αυτές τις ρίζες. Εγώ λοιπόν θα τις κλέψω λίγα, γιατί τα είχα βάλει στην εισαγωγή μου. Τι να κάνω, έχω παίξει και τη Θεοδώρα και την Μπουμπουλίνα, άρα αισθάνομαι οικειότητα με τις ηρωίδες αυτές. Η Ελλάδα λοιπόν είναι, όπως ξέρουμε όλοι, μια χώρα ιδιαίτερη. Μπορεί να είναι μια χώρα μικρή, αλλά για κάποιους λόγους που κανείς δεν γνωρίζει, εγώ θεωρώ ότι είναι μεταφυσικοί λόγοι, έχει πάντα μια θέση ξεχωριστή στην παγκόσμια κοινότητα. Έχει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, μοναδικότητα. Ούτε Ανατολή είναι, ούτε Δύση. Πάρα πολλά πράγματα ξεκίνησαν και ξεκινούν ακόμα από την Ελλάδα και έτσι μοναδικές ήταν πάντα και οι γυναίκες της. Από τη μυθολογία μέχρι τον Όμηρο, οι γυναίκες έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο, ηγετικό. Δεν είναι τυχαίο στις θεές μας ότι ποιες θεές είχαμε, της σοφίας, της εξουσίας, της εφορίας και του πλούτου της γης. Όλα αυτά αντιπροσωπεύονταν από γυναικείες θεότητες. Η Ήρα ήταν εκείνη που παρενέβαινε στη διενέξη των θεών και των ανθρώπων, μάλλον και το Δία, είχε περισσότερη εξουσία πολλές φορές από εκείνον. Η Αθηνά, εντάξει, οι γυναίκες το πιστεύω είμαστε σοφότερες. Η Αθηνά με τη σοφία της έδινε τη λύση στα μεγάλα διλήμματα. Η Δήμητρα αποφάσισε για την ευημερία των ανθρώπων. Η Ολυμπιάδα, όπως είπε πολύ σωστά η Ευγενία, επηρέαζε πολλές φορές τις αποφάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και γι' αυτό μερικές φορές προσπαθούσε να την απομακρύνει, όπως και η Ασπασία του Περικλή. Στο Βυζάντιο, που είχαμε πάρα πολλές μεγάλες προσωπικότητες αυτοκρατόρων, πάλι είχαμε γυναικείες μορφές που επηρέασαν και τα γράμματα και τις τέχνες, ακόμα και τους πολέμους. Η Θεοδώρα, για την οποία ήδη μιλήσαμε, έπαιξε τον πιο βασικό ρόλο στη στάση του Νίκα. Χωρίς τη Θεοδώρα, ο αυτοκράτορας θα είχε φύγει. Εκείνη τον κράτησε λέγοντάς του καλών εντάφιων η βασιλεία. Ότι όταν γίνεις βασιλιάς, δεν φεύγεις. Βασιλιάς που φεύγει, δεν ξαναγυρνάει, θυμάμαι που έλεγα στο έργο. Και επηρέασε βέβαια και την ομοθεσία και τις γυναίκες και ήταν και εκείνη που επέμεινε για τη δημιουργία της Αγίας Σοφίας. Σήμερα όμως σε αυτή τη συνάντηση που έχω την τιμή να βρίσκω με τόσες σημαντικές γυναίκες, εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο για δύο κομβικές εποχές για το ρόλο της γυναίκας. Η μία είναι η εποχή της Επανάστασης του 1821 που γιορτάζουμε φέτος και η άλλη είναι αυτή που θα γιορτάσουμε, όχι θα γιορτάσουμε, θα θυμηθούμε σαν μαύρη επέτειο, το 22. Το 21 λοιπόν είναι μία
ανδροκρατούμενη εποχή. Είναι φυσικό, είναι μια επανάσταση. Έχουμε χιλιάδες βιογραφίες, πληροφορίες για τα κατορθώματα των ανδρών. Αλλά μέσα σε αυτά, λιγότερο προβεβλημένες, ήταν οι γυναίκες. Οι δύο πιο γνωστές που τις ξέρουμε όλοι, η Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους, μιλάμε συνέχεια για τον ηρωισμό τους. Λίγα πράγματα είναι γνωστά για την προσωπικότητά τους πριν και κατά τη διάρκεια. Η Μπουμπουλίνα, λοιπόν, είναι, θεωρείται ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αν η Ελλάδα είχε το Hollywood, θα είχε γυρίσει 10 ταινίες ήδη για την Μπουμπουλίνα. Σκεφτείτε το 1800, που η θέση της γυναίκας φυσικά ήταν στο σπίτι, στο χωριό της, στις μικρές πόλεις που υπήρχαν τότε, στις μικρές κοινωνίες. Η Μπουμπουλίνα βρέθηκε να διαχειρίζεται μια τεράστια περιουσία. Έγινε, λοιπόν, πλειοκτήτρια. Εκείνη αποφάσισε για την τύχη των καραβιών της και για την τύχη πάρα πολλών ανδρών που ήταν τα πληρώματα. Μιλάμε για πριν την Επανάσταση. Άρα έγινε μια μεγάλη επιχειρηματίας, μια σημερινή εφοπλίστρια που αποφάσισε για την τύχη πάρα πολλών ανδρών. Όταν είδε ότι πλησίαζε η Επανάσταση, τα μετέτρεψε σε πολεμικά και κινδύνεψε έτσι να χάσει ολόκληρη την περιουσία της. Δυστυχώς εκείνοι που την κατέδωσαν τότε στην πύλη ήταν Έλληνες. Μέσα στα πολλά χαρίσματα έχουμε πάντα αυτό το ελάττωμα, τη διχόνοια, το φθόνο. Και την έσωσε μάλιστα, επειδή είδε πόσο πολύ θάρρος είχε και πόσο ατρόμητη ήταν, η μάνα του Σουλτάνου, η Βαλίδα Χανούμ. Αργότερα, το πρώτο πολεμικό πλοίο της Ελλάδας, ο Αγαμέμνων, ήταν δώρο της Μπουμπουλίνας προς το κράτος. Και ταυτόχρονα, ξεκινώντας η Επανάσταση, έγινε η ίδια καπετάνισσα πάνω στα πλοία, η ίδια πολέμησε και στην ξηρά, όχι μόνο στη θάλασσα, και σαν γυναίκα μεγάλωνε ταυτόχρονα 9 παιδιά. 6 που είχε γεννήσει και 3 του δεύτερου άντρα της. Μία άλλη διαφορετική προσωπικότητα, μεγάλη ηγετική, την ίδια εποχή, ήταν η Μαντώ Μαυρογένους. Εκείνη ήταν αριστοκράτησα, καλομαθημένη, ζούσαν όλη η οικογένειά της, ήταν στο εξωτερικό, μετά ήρθαν στην Τίνο και στην Πάρο και βρέθηκε και εκείνη με μια τεράστια περιουσία που αποφάσισε να τη χρησιμοποιήσει για την πατρίδα. Διακόπησαν τη σχέση με τη μάνα της, η οποία διαφωνούσε με τους συγγενείς της, της επανταμείνει στον δρόμο. Εκείνη όμως εξόπλησε καράβια, οργάνωσε στρατό με δικά της έξοδα και κυρίως έθεσε τον εαυτό της στην υπηρεσία της πατρίδας. Πράγμα που κάναν και οι δυο. Και τα παιδιά της έχασε Μπουμπουλίνα για την Ελλάδα και τον εαυτό της κατέστρεψε η Μαντώ. Και οι δυο ήταν πολύ μεγάλες ηγετικές μορφές. Ήταν και πολύ μπροστά από την εποχή τους. Η Μαντώ, το ότι έζησε ελεύθερα τον ερωτά της με τον Υψηλάντη, το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Έγιναν πολλές μηχανογραφίες για να τη βγάλουν, θα λέγαμε, από τη μέση. Μόνο ο Καποδίστριας την είχε βοηθήσει και της είχε βρει το σπίτι στον Άπλιο, αλλά μετά και αυτό της το πήρανε. Θέλω να πω ότι αυτές οι γυναίκες, επειδή ήταν δύο ηγέτες πραγματικοί της εποχής και επειδή ήταν γυναίκες, αντιμετώπισαν πάρα πολύ φθόνο, βρέθηκαν αντιμέτωπες με πάρα πολλές και άδικες κατηγορίες. Κατηγορούσαν την Μπουμπουλίνα ότι πήρε χρήματα σε μια μαύρη σελίδα της ιστορίας μας, που είναι η άλωση της Τριπολιτζάς. Μπορώ να σας υπενθυμίσω ότι έχετε ένα λεπτό χρόνο ακόμη. Το ξέρω, το ξέρω. Θα φύγω λοιπόν από την Επανάσταση και θα πάω στο 22. Και θέλω να πω ότι το 22 δεν είναι οι γυναίκες ηγέτιδες, είναι οι γυναίκες, οι πολλές γυναίκες, οι οποίες, επειδή οι άντρες σφαγιάστηκαν τότε, βρέθηκαν να φτιάξουν την καινούρια Ελλάδα. Και με όποια τέχνη είχε η καθεμιά, στήριξε η οικογένεια και η κοινωνία. Αυτές για μένα, όπως είναι, δεν θα αναφέρω παραδείγματα γιατί δεν θα προλάβω, όπως είναι οι γυναίκες
που φτιάχναν κουλουράκια, ας πούμε, και αποτελούν τη βάση σύγχρονων βιομηχανιών που υπάρχουν ακόμα, και αυτές οι γυναίκες για μένα είναι ηγετικές φυσιογνωμίες. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι σας τιμώ όλες, σας εκτιμώ και σας θαυμάζω όλες, γιατί κάθε μια στον τομέα της προσφέρει πάρα πολλά, και αν αναφέρθηκα στο παρελθόν, είναι γιατί επειδή είχαμε τέτοιους προγόνους, τέτοιες γυναίκες, μπορέσαμε να γίνουμε αυτό που είμαστε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι λογικό, λοιπόν, από τη Μιμή να δώσουμε τη σκυτάλη στην Άντζελα Γκερέκου, σε μια γυναίκα που πέρασε βέβαια από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά με τη Μιμή, νομίζω, κυρία Γκερέκου, σας δένει και τις δύο, σε ό,τι και αν κάνετε, η φιλοπονία. Η διαχρονική, λοιπόν, πρέσβυρα του ελληνικού τουρισμού της Ελλάδας, All you want is Greece. Here is Angela Gerekou coming to Delphi via ICC Women Hellas. Η Angela Gerekou, η πρόεδρος του ΕΟΤ και η δική μας ambassador τουρισμού, θα μας μιλήσει για τις προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό μετά την πανδημία. Κυρία Γκερέκου, καλό μεσημέρι και σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι κοινό ότι πολλά θα το πω. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ με τόσο σπουδαίες γυναίκες, αγαπημένες φίλες, μία προς μία, και μάλιστα παίρνοντας η σκητάλη για την ομιλία μου μετά την Ευγενία και τη Μιμή Ντενίση τώρα, που όντως μας συνδέουν πολλά. Εγώ βέβαια θα σας φέρω σε ένα χώρο που πρωταγωνιστεί βέβαια στην τομέα της οικονομίας, που οι γυναίκες όλο και περισσότερο ασχολούνται με αυτόν τον χώρο και διαπρέπουν, γιατί, ξέρετε, συνήθως οι γυναίκες στον τουρισμό κατήχαν τις λιγότερο ηγετικές θέσεις τις τελευταίες, τις δεκαετίες που έχουν περάσει. Σιγά-σιγά όμως βλέπουμε, και θέλουμε όμως πολύ περισσότερο, να ενισχυθεί η γυναίκα ως άξια του να ηγείται πολύ υπεύθυνων σημαντικών θέσεων στο management, στη στρατηγική που αφορά στον τουρισμό. Θα σας φέρω λοιπόν σε αυτό το τομέα που, εκπροσωπώντας βεβαίως τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, θέλω να πω ότι όμως αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε σήμερα και αυτή η δόνηση που πήραμε ήδη από τις ομιλίες των δύο κυριών, των τριών, και βέβαια μην ξεχνάμε την πρόεδρό μας, την κυρία Γιαβρόγλου, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ ως πρέσβυρα τουρισμού στο ICC αυτή τη θέση, είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε, να εμπνεόμαστε μία από την άλλη, να συνθέτουμε πράγματα και κάθε μία από το δικό της τομέα, και μαζί να χαράζουμε στρατηγικές σε αυτή τη νέα εποχή που είναι γεμάτη προκλήσεις. Και έρχομαι λοιπόν στον τομέα του τουρισμού. Η εμπειρία μου, η εμπειρία μας όλων φαντάζομαι, μας έμαθαν ότι σε περιόδους κρίσης είναι απαραίτητα εργαλεία όπως η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η ενσυνειδητότητα και φυσικά η προσεκτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεδομένων. Κάθε μέρα, με την αξιοποίηση όλων φυσικά των ψηφιακών μας εργαλείων. Εδώ η τεχνολογία παίζει ένα σπουδαίοτατο, σημαντικότατο ρόλο. Ο κοροναϊός υπάρχει. Έδρασε πάρα πολύ αρνητικά, δραματικά, τραγικά, κυρίως σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και στον τομέα φυσικά της οικονομίας, που είναι ο σημαντικότερος τομέας για την ελληνική οικονομία. Ο κορονοϊός συνεχίζει, ενδεχομένως μεταλλάσσεται, αλλά μαζί του όμως, με επιμονή και στρατηγική, μεταλλασσόμεθα, αναπτυσσόμεθα κι εμείς ως δυνάμεις, ως ευελιξία, αν θέλετε, στη στρατηγική μας, όλο αυτό το διάστημα. Ο Ελληνικός λοιπόν Οργανισμός Τουρισμού, το Υπουργείο φυσικά τουριστικής πολιτικής, σε συνεργασία αυτά τα δύο και με το Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης, αναβαθμίζει όλα και αναβάθμισε τα ψηφιακά του μέσα, το Visit Greece, που σε λίγες μέρες θα το δείτε εξαιρετικά ενδυναμωμένο και αναβαθμισμένο, το Visit Greece App, αλλά και μια ολιστική προσέγγιση digital αναβάθμισης, μέχρι τέλος του χρόνου ελπίζουμε, σε μια συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δουλεύουμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2020, από την αρχή της πανδημίας, μας έμαθε να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, όπως θα λέγαμε, με καινοτόμες ευέλικτες σκέψεις και δράσεις,
Έτσι πρέπει να κάνεις όταν αντιμετωπίζεις τέτοιες πρωτόγνωρες προκλήσεις. Αποτιμούμε λοιπόν, αποτιμώντας τη χρονιά την προηγούμενη, θα έλεγα ότι η Ελλάδα απέκτησε ένα προφίλ ασφαλούς προορισμού, με γενναιότητα, τόλμη αλλά και συγκεκριμένη στρατηγική, που αναδείχθηκε μέσα και από την βράβευση που είχαμε από διεθνείς οργανισμούς. Το 2021 θέλουμε να πιστεύουμε όλοι μας και δουλεύουμε γι' αυτό ότι είναι μια καλύτερη χρονιά και θα είναι μια χρονιά που θα χτίσουμε πραγματικά τα θεμέλια μιας νέας αρχιτεκτονικής για αυτή την τεράστια βιομηχανία που λέγεται ελληνικός τουρισμός. Τα υγειονομικά μας πρωτόκολλα, βεβαίως οι εμβολιασμοί, τα τεστ που γίνονται, όλα αυτά και πολλά άλλα όπλα μας δημιουργούν ένα πλαίσιο ασφάλειας. Μάλιστα σήμερα ανακοινώνουμε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός και εμείς ως ΕΟ τη νέα μας καμπάνια, το All You Want is Greece, και ο τουρισμός αρχίζει επίσημα από τις 15 του μήνα. Απέδειξε λοιπόν ότι είναι ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός. Απέδειξε ότι μπορεί να είναι ασφαλής μέσα από τη στρατηγική και από την ευελιξία που δείξαμε. Destination Greece Health First είναι το μήνυμα που έπαιξε στην καμπάνια μας και παίζει ακόμα. Το 2021 τώρα, η βασική μας στόχη είναι η ανάκαμψη της χώρας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Η εδραίωσή της στο μυαλό ως προτεραιότητα επιλογής χώρας, στο διεθνές γίγνεσθε όπως αντιλαμβανόμαστε, η προβολή αυτής της χώρας, βεβαίως ως πολυνησιακού προορισμού, που δεν διαθέτει όμως τα μαγικά, υπέροχα, μοναδικά, διάσημα νησιά μας, αλλά και τόσα άλλα μικρότερα και μοναδικά, αλλά και μια ενδοχώρα που είναι γεμάτη τοπικές μοναδικές ταυτότητες μέσα από τον πολιτισμό, τη διατροφή, το όλο αυτό το πλαίσιο που χαρακτηρίζει την ελληνικότητα και τις τοπικές κοινωνίες. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ και σε ένα ακόμη στόχο που έχουμε. Είναι αυτή η ισοδύναμη πρόθεση και ανάπτυξη τουρισμού μας παντού και με επιμήκυση της τουριστικής μας περίοδου. Δημιουργούμε περισσότερους λοιπόν προορισμούς και επιτυχημένους προορισμούς, κυρίως για τους πολίτες πάνω απ' όλα και τους εσωτερικούς μας επισκέπτες, αλλά βεβαίως για τους επισκέπτες μας από άλλες χώρες. Ένας τουρισμός που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Ήρθαμε λοιπόν ο COVID να μας δημιουργήσει μια επιτάχυση και να κάνουμε πράγματα σε αυτό τον τομέα, που λίγο πολύ τον είχαμε αφήσει και στον αυτόματο πιλότο, μαζί με όλα τα καλά που έφερνε αυτό στην τουριστική μας ανάπτυξη. Και αυτά που έπρεπε να είχαμε κάνει, να τα κάνουμε πολύ πιο στέρεα και γρήγορα, χωρίς βιασύνη βέβαια στο σήμερα. Εμείς κρατάμε την είδηση, το All You Want is Greece. All You Want is Greece. Γιατί μου λέτε ότι ακόμα δεν έχει καν ανακοινωθεί, οπότε ήδη... Λίγο πολύ έχει διαρρεύσει, αλλά εντάξει, ότι επισήμως λοιπόν... Από το Delphi Economic Forum λοιπόν και το ICC Women Ελλάς έχουμε αυτό. Έχετε μόνο πολύ λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Δυστυχώς τότε να πάω να κάνω ένα άλμα σε όλο αυτό, γιατί ο τουρισμός είναι να κάνω ένα μεγάλο άλμα και να πάω και να πω, και να πάω στο εξής πεδίο και να πω ότι η γενική επιχειρηματικότητα στον τουρισμό πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητά μας. Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, skills, soft skills που θα λέγαμε μέσα από τα χαρακτηριστικά της θηλυκής αυτής δυναμικής που υπάρχει, ούτως ώστε να πρωτοστατήσει σε αυτή τη νέα σπουδαία αλλαγή που θα γίνει σε όλους τους τομείς. Και θα έλεγα στους δύο κυριότερους, πολιτισμού, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι κυρίες που είστε εκεί, Μιμή, Ευγενία και όλες, και στον τουρισμό φυσικά. Αυτά τα δύο συνδέονται. Είναι ο βασικός μας άξονας. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι το όραμά μας, και θα έλεγα τολμώ να πω και εστερνίζομαι ένα όραμα που βιώνω κι εγώ και θέλω να το εκφράσω, είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι πραγματικά σε αυτή τη νέα δύσκολη εποχή, αλλά με πολλές προκλήσεις, το παγκόσμιο κέντρο πολιτιστικού και αηφόρου τουρισμού. Αυτό με γυναίκες που θα πρωτοστατούν μέσα σε αυτό. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ακριβώς αυτό το παράδειγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γκερέκου, και ξέρετε ότι αμέσως μετά είναι η κυρία Εφραίμογλου. Αν μου επιτρέπετε, μωρέ, ένα δευτερόλεπτο να πω ότι όλα αυτά που εγώ συσχετίζω και τα ενώνω εμείς, ότι η νέα αυτή ματιά για την Ελλάδα έχει να κάνει με την ευζωία και το ευζήν, είναι το νέο μας αυτό δόρυ, ο άξονας αυτός, που εκεί πάνω θα πατήσουμε. Σήμερα ο νέος μας επισκέπτης χρειάζεται φυσική, πνευματική, ψυχική εγρήγορση λοιπόν και αναγέννηση. Και θα τη βρει στην Ελλάδα και η κυρία Εφραίμογλου είναι αυτή που θα συλληφθεί σε μια επιχειρηματικότητα μοναδική. Της δώσατε λοιπόν, κυρία Γκερέκου, αμέσως το λόγο για να μην χάσουμε καθόλου χρόνο. Κυρία Εφραίμογλου, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Είσαστε
η δημιουργός και η γυναίκα που εμπνεύστηκε το Euphoria Retreat, ένα ξενοδοχείο ορισμό της αειφορίας που βρίσκεται στον ιστορικό Μιστρά. Σας δίνουμε το λόγο, λοιπόν. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία γέφυρα με την ωραία παρέα που είμαστε εδώ πέρα και χαιρετήσω κάθε μία έστω και από μακριά. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να μιλήσω είναι ουσιαστικά αυτό που έχει αναδειχτεί σαν τάση μετά την πανδημία, τους δύο πυλώνες της τάσης, το οποίο το ένα είναι το κομμάτι της βιωσιμότητας, τόσο σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και κυρίως με την ανάπτυξη, αλλά και στον άλλο πυλώνα που έχει αναδειχτεί πολύ σημαντικός, που είναι το wellness. Και εδώ θέλω να κάνω τη γέφυρα με την, και με την Ευγενία και με την Ιμή, ότι να θυμίσουμε ότι το wellness ουσιαστικά έχει αρχαία ελληνική καταβολή, είναι η έννοια της ευεξίας και μάλιστα κατά τη γνώμη μου πιο σωστός τρόπος να εκφράσουμε το wellness είναι το well-being, που φυσικά είναι μετάφραση του FZ. Από εκεί εμπνευστήκαμε και χρησιμοποίησαμε το F στο Euphoria, το φέρον το F. Και τώρα θέλω να πω ότι αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε στο Euphoria, έχουμε κάνει μια σοβαρή προσπάθεια να υπηρετήσουμε τις παραπάνω έννοιες, τόσο με αυθεντικό τρόπο, αλλά και με ένα πρακτικό, γεωμένο, επιχειρηματικό τρόπο. Η βασική μας θεραπευτική προσέγγιση, την οποία την ονομάσαμε και στα αγγλικά Euphoria Methodos, χρησιμοποιώντας την ελληνική λέξη, αντλεί από τις πηγές της τόσο από τη μια μεριά από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και υποκρατική ιατρική. Εδώ να θυμίσω ότι στην αρχαία Ελλάδα η ιατρική θεωρεί το κλάδος της φιλοσοφίας και δείχνει πόσο ολιστικός ήταν πραγματικά ο τρόπος προσέγγισης των Ελλήνων. Και η άλλη πηγή από την οποία εμπνεόμαστε είναι η κινέζικη, η ιατρική και η ταοιστική φιλοσοφία. Αυτό πιστεύω ότι εκτός από την καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού στην Ελλάδα και ειδικότερα του κλάδου του τουρισμού ευεξίας, γιατί δυστυχώς διεθνώς μέχρι τώρα η έννοια του wellness είχε συνδυαστεί κυρίως με πρακτικές που έρχονται από την Ανατολή, όπως η yoga, το meditation και μάλιστα τα περισσότερα κέντρα, τα κέντρα ευεξίας, τα spa, έχουν design και υπηρεσίες που εμπνέονται από την Ανατολή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, κοιτώντας το μέλλον για τη βιωσιμότητα του τουρισμού, στην οποία θα μιλήσω πάλι λίγο και στο τέλος, να βάλουμε αυτή τη σφραγίδα ότι ουσιαστικά η ευεξία, το FZ, το well-being, έχει βαθιά αρχαίες ελληνικές ρίζες. Θέλω τώρα να πω και κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Γκερέκου. Έχετε ένα λεπτό μόνο, leadership. Κυρία Εφραίμογλου. Ένα λεπτό. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο για το female leadership, το οποίο στο κομμάτι του τουρισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και θέλω να πω και λίγο για την προσωπική μου εμπειρία. Έχοντας υπάρξει και δουλέψει και σαν υπάλληλος και σαν επιχειρηματίας στον χώρο του τραπεζικού τομέα, εκεί το κομμάτι που είχα χρησιμοποιήσει περισσότερο ήταν το κομμάτι των ανδρικών χαρακτηριστικών, αν θέλετε, που είναι πιο ανταγωνιστικά και ίσως και κάπως πιο επιθετικά. Τώρα με το Euphoria ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να αναδειχτεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα και ηγετικότητα. Το team που ξεκίνησε το Euphoria είμαστε βασικά γυναίκες. Χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο το κομμάτι της ενσυναίσθησης, της αγκαλιάς και της συντροφικότητας με μια πιο ευελιξία στις δομές μας και με μια πιο έμπνευση. Και βεβαίως αυτό είναι και πιο εύκολο γιατί έχουμε την ενέργεια του αρσενικού τα ήγετου από πίσω μας, που ίσως κρατάει λίγο τα μπόσικα, θα λέγαμε. Και τελειώνοντας, μια και ο χρόνος μου είναι μικρότερος, θέλω να πω ότι για μένα η βιωσιμότητα του τουρισμού δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν μιλάμε για τουρισμό ο οποίος είναι όσο το δυνατόν όλο το χρόνο. Όταν έχεις ένα οικιστικό μεγαλύτερο ή μικρότερο συγκρότημα, το οποίο έχει μια αποτύπωση στο περιβάλλον, το οποίο χρησιμοποιείται λίγες μέρες, λίγους μήνες το χρόνο. Το κομμάτι της εργασίας είναι και αυτό εποχικό. Δεν υπάρχει σύνδεση με την κοινωνία.
Ωραία, τελειώνω. Θέλω να πω ότι η Άγκυρα για την πραγματική βιωσιμότητα είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις που μπορείς να χτίσεις με την κοινωνία, με το προσωπικό της τοπικής κοινωνίας. Και αυτό για μένα είναι η έννοια της βιωσιμότητας. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ να μείνετε κοντά μας για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση πραγματικά με το μέλλον. Με μια γυναίκα που έχει ψηφιστεί η δημοφιλέστερη πολιτικός στην Ευρώπη από πολλούς συναδέλφους μου. Είναι η Εύα Καϊλή, είναι η Digital Ambassador του ICC Women Hellas, είναι ευρωβουλευτής και θα μας μιλήσει λοιπόν για τη νέα εποχή, για τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην ανάκαμψη της Ελλάδας μετά την πανδημία. Ξεκινώ γρήγορα, ευχαριστώντας πολύ την Ειρήνη Νικολοπούλου γιατί με κάλεσε να είμαι σε αυτή τη συντροφιά, την πρόεδρο, την κυρία Γιαβρόγλου, γιατί της έλεγα ότι πρέπει να είναι η μόνη γυναίκα που γνωρίζω, που έδρασε πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρά ίσως πριν. Είναι αλήθεια. Οπότε έχουμε ένα εξαιρετικό δίκτυο που νομίζω ότι και η Ευρώπη έχει ανάγκη και εύχομαι να φύγει από τα πλαίσια τα ελληνικά. Ήδη αναφέρατε ότι είμαστε και εκτός συνόρων, οπότε είναι μεγάλη μου τιμή που μετέχω σε αυτό. Και δυστυχώς, επειδή ο πήχης έχει πάει πολύ ψηλά, Ευγενία Μανολίδου μας ταξίδεψε στις πιο ωραίες ιστορίες γυναικών του παρελθόντος και η Μιμή Ντενίση το ίδιο. Θα προσπαθήσω να φέρω έτσι μια ματιά πώς αυτό μας οδηγεί σε ένα μέλλον πολύ αισιόδοξο για να μπορούμε να μιλήσουμε για νέα πρότυπα γυναικεία. Και επειδή πριν έρθω έλαβα ένα email μιας κοπέλας που έλεγε παρακολουθώ ότι κάνετε πολιτική αλλά και blockchain και αυτό μου δίνει, λέει, κίνητρο ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα σε ανδροκρατούμενους χώρους. Να πω το εξής. Ο σεβασμός και στα δικαιώματα των γυναικών είναι κάτι που το έχουμε κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Και μέχρι να το καλλιεργήσουμε ως αυτονόητο, θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε δίκτυα όπως αυτό που δημιουργήσατε, που μπορούν να ενισχύουν και να ανοίγουν δρόμους. Μια κοπέλα μου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνετε απομονωμένες συναντήσεις μόνο γυναίκες. Αυτό λέει δεν βοηθάει. Δεν έχει κατακτηθεί η ισότητα στο βαθμό που πρέπει για να μην βοηθήσει. Και εγώ, αν δεν υπήρχε ποσόστος και γυναίκες όπως εσείς, δεν θα ήμουν καν υποψήφια όταν ξεκίνησα. Στην Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας είμαι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Η προσπάθεια που κάναμε ήταν να μάθουμε σε νέα κορίτσια μαθήματα κώδικα για να μπορούν να έχουν εργαλεία και ψηφιακές δεξιότητες για να δημιουργήσουν στις δουλειές του μέλλοντος. Που ακόμα και σήμερα τα παιδιά μας δεν γνωρίζουμε τι επάγγελμα μπορεί να ακολουθήσουν. Υπάρχουν επαγγέλματα influencers, οι YouTubers, που μπορεί να κάνει πωλήσεις διαδικτυακά επειδή έχει μεγάλο ταλέντο, που δεν τα γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε πώς να προετοιμάσουμε τα παιδιά για αυτές. Άρα, ψηφιακές δεξιότητες είναι ένας από τους τρεις κλάδους που στηρίζουμε ευρωπαϊκά. Το ταλέντο, η στήριξη λοιπόν των γυναικών που έχουν ταλέντο με πάρα πολλές δράσεις πλέον. Η διάσταση του φύλου μπήκε σε όλο το πρόγραμμα, σε όλο τον προϋπολογισμό της Ευρώπης και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και τέλος, φυσικά, στη στήριξη των γυναικών και οικονομικά αλλά και με δίκτυα που δημιουργούνται. Και να πω κάτι γιατί νομίζω θα σας ενδιαφέρει. Υπάρχει μέχρι τον Ιούνιο η δυνατότητα να εγγραφούν γυναίκες που θέλουν να βοηθήσουν άλλες γυναίκες ως μέντορες, αλλά και κοπέλες που έχουν ιδέες επιχειρηματικές. Το δίκτυο αυτό λέγεται Women Leadership Program και υπάρχει και mentoring για deep technologies. Είναι ακόμα πιο ανδροκρατούμενος χώρος και νομίζω ότι ήρθε καιρός να σπάσει και αυτό. Είναι προγράμματα του ορίζοντα της Ευρώπης και υπάρχει και για Women Tech ή EU Entrepreneurs. Νομίζω ότι μπορεί πολύ χρήσιμα από εσάς να μαθευτεί τι δυνατότητα υπάρχει στην Ευρώπη. Και 2-3 στοιχεία, επειδή έχει αποδειχθεί ότι όταν γυναίκες πηγαίνουν να χρηματοδοτηθούν από VC, από άνδρες επενδυτές κυρίως, όταν είναι γυναίκα μπροστά και παρουσιάζει την πρόταση, οι πιθανότητες μειώνονται δραματικά να πάρει τελικά χρηματοδότηση. Υπάρχουν λοιπόν υποσυνείδητες προκαταλήψεις που ακόμη δεν έχουν σπάσει, αποδεικνύεται από έρευνες εξαιρετικά μεγάλων Αμερικάνικων πανεπιστημίων. Άρα, για να σπάσουμε αυτά τις υποσυνείδητες έτσι, προκαταλήψεις, έγινε μια προσπάθεια, το EIC, το European Innovation Council. Τι κάνει, χρηματοδοτεί πολύ μεγάλα project ευρωπαϊκά στο στάδιο όχι των startup, αλλά στο δεύτερο στάδιο, όπως συνήθως φεύγουν από την Ευρώπη για να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια. Τώρα, έχουν βάλει υποχρέωση το 25% να έχει συμμετοχή γυναικών. Αυτό λοιπόν αύξησε, διπλασίασε τα ποσοστά τελικά, από ελάχιστα νούμερα θα σας πω, από 7 σε 34%,
η επιλογή πλέον που έχει μέσα γυναίκες αυξήθηκε από 8 στο 15% εταιρείες που η ηγετική τους έτσι, ομάδα αποτελείται από γυναίκες είναι πια χρηματοδοτούμενες από την Ευρώπη και μόνο στον κλάδο το χρηματοοικονομικό. Φανταστείτε λοιπόν πώς τέτοια εργαλεία δίνουν τεράστια όθηση για να αλλάξουν λίγο οι αριθμοί που έχουμε και δεν είναι και για να περηφανευόμαστε στην Ευρώπη. Οπότε, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος είναι λίγος, να πω εγώ ότι θα χαρώ πολύ η επόμενη μας συνάντηση να είναι στις Βρυξέλλες, να φανεί το έργο που έχετε κάνει. Πρόεδρε, συγχαρητήρια και πάλι από μένα. Ευχαριστώ. Ειρήνη, θα το συντονίσεις, γιατί ξέρεις τις Βρυξέλλες νομίζω καλύτερα και από μένα. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει το ταξίδι αυτό από την αρχαία Ελλάδα που εύχομαι να παρακολουθήσει τις δράσεις. Γιατί δεν μίλησε για τις δράσεις που κάνει, για τα παιδιά βάση των καλλιεργιών που γινόντουσαν στην αρχαία Ελλάδα. Μα με αυτό θέλω. Έχουμε ένα λεπτό μόλις, οπότε και, μόνο και να κλείσω. Θα κλείσω εγώ λέγοντας μόνο το εξής, ότι επειδή έχω και μια γιαγιά από τη Σπάρτη και επειδή όλα αυτά έρχονται τελικά και δένουν και επειδή η κυρία Εφραίμοβλου ανέφερε τη βιωσιμότητα, γυναίκες πολύ περισσότερο επενδύουν σε βιώσιμες και κοινωνικές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό είναι απαραίτητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύα. Όπως είδατε, η Θεσσαλονίκη και Σπάρτη αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη, λίγο με μπέρδεψε. Αυτό λέω. Θεσσαλονίκη, Σπάρτη κατέκλυσαν εδώ. Τι να σας πω, κρατώ και κρατήστε κι εσείς την αύρα και τα επιτεύγματα αυτών των 6 γυναικών, ambassadors του ICC Women Ελλάς και της Προέδρου, τη δύναμη της γυναικείας διέστησης της πυθίας από το μαντίο των Δελφών, την ανδρική ενέργεια που μας ανέφερε πριν από λίγο η Μαρίνα Εφραίμοβλου από το Νταΐγετο. Βεβαίως, all you want is Greece. Νομίζω ότι με αυτό φεύγουμε όλοι σήμερα από εδώ, με αυτή ακριβώς τη φράση και με τον Χρήστο Σταϊκούρα που πριν από εμάς ήταν εδώ και είπε ότι θα αξιοποιηθούν πλήρως οι επιχορηγήσεις 30,5 δις ευρώ. Και οι Ελληνίδες και το ICC Women Ελλάς και όσες είμαστε εδώ, νομίζουμε ότι θα συνεισφέρουμε τα μέγιστα για να προχωρήσουν πραγματικά με διαφάνεια αυτές για το καλό της Ελλάδας αυτά τα κονδύλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Μόνες μας. Αυτό.